αριθμοί επισκεπτών που εκτοξεύουν τον τουρισμό σε επίπεδα ρεκόρ και ταυτόχρονα λύσεις για τη διατήρηση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος χωρίς αλλοιώσεις. Η αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ αειφορίας και ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχουμε ως άξονα την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ταυτότητα του τόπου με τον οποίο ασχολούμαστε, το ζήτημα της αειφορίας και γενικώς όλα αυτά τα στοιχεία στα οποία ο τουρισμός είναι από τη μία πλευρά καλός, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και μια απειλή για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αναδεικνύουν τον τόπο μας. Στα μειονεκτήματα της πληθώρας επισκεπτών σε συγκεκριμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος είναι οι αλλοιώσεις οικισμών αλλά και η περιβαλλοντική επιβάρυνση παραλίων και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης βάζουν τη δική τους πινελιά στη συνεργασία του εκπαιδευτικού ιδρύματος με τον Δήμο Χανίων. Είναι πιο εστιασμένο μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία είτε με την διαρρύθμιση των χώρων, διαρρύθμιση συγκεκριμένων τόπων σημασίας για την πόλη, αλλά ακόμα και μέσα από εφαρμογές ψηφιακού περιεχομένου, διαδραστικού περιεχομένου, κάνουμε άμεσα έργα πάνω στο κομμάτι του τουρισμού. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένας από τους φορείς που αναλαμβάνουν την μελέτη σε σχέση με τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα των επισκεπτών του τόπου μας. Η συζήτηση για το αποτύπωμα του τουρισμού στην πόλη άνοιξε στο φόρουμ που οργάνωσε ο Δήμος Χανίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Η μέρα της τουριστικής ιδέας, η μέρα του τουρισμού για όλη τη γη, η μέρα η οποία ενώνει λαούς μέσα από την κουλτούρα, η μέρα που δημιουργεί ιδέες και φέρνει τις χώρες πιο κοντά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις συντονισμένες πια ενέργειες για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.